Είναι από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, κεφάλαιον 3 και εδάφιον 9. Σελίδα 1081, την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, του μαθητού του Κυρίου, κεφάλαιον γάμα, κεφάλαιον 3 και εδάφιον 9. Πάσος της εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Εν τούτου γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσος της δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού. Ουδέως της δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, διότι αυτή είναι η παραγγελία την οποία νικούσατε απ' αρχής να αγαπώμεν αλλήλους. Ουχή καθώς ο Κάιν ή το εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφόν αυτού, και διότι έσφαξε αυτόν, διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Μη θαυμάζετε, αδελφοί μου, αν ο κόσμος σας μισεί. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ώστις δεν αγαπά τον αδελφό, μένει εν το θανάτο. Πάσος της μισεί τον αδελφόν αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Και εξεύρεται ότι πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνιαν μένουσα εν εαυτό. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην, ότι εκείνος υπερ ημών την ψυχή αυτού έβαλε, και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχά ημών. Ώστις όμως έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρίαν και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πως η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Τεκνία μου μη αγαπώμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και αλήθειαν. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμαι θα εκ της αληθείας και θέλομεν πληροφορείς τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Διότι αν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, αν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμεν παρησίαν προς τον Θεόν. Και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού. Και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και αυτή είναι η εντολή του Θεού, το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολής ημάς. Και ως της φυλάτη, τα εντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν εκ του Πνεύματος το οποίο έδωκεν εις ημάς. Και να διαβάσουμε και στη συνέχεια από το 4ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού και πας ως της αγαπά, εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν. Ως της δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενήν απέστειλεν ο Θεός στον κόσμο για να ζήσομεν δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη, ότι ουχή εμείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλά ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και να πέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν πέρι των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός και εμείς χρεωστούμεν να αγαπώμεν αλλήλους. Τον Θεόν ουδείς ειδε πόποτε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, κυρίως είναι να πιστεύουμε και να μένουμε στην εντολή του Θεού. Και η εντολή του Θεού έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι να πιστεύουμε, να εμπιστευόμεθα τον Ιησού Χριστόν τον οποίον απέστειλε αυτός. Πίστης δεν είναι να πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που είναι απαραίτητο, αλλά πίστης είναι να εμπιστευόμεθα τον Ιησού Χριστόν που είναι ο Υιός του Θεού. Και καθώς εμπιστευόμεθα Αυτόν και τα Λόγια Του, στην πραγματικότητα να περπατάμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Το ερώτημα είναι λοιπόν σαφές και απόλυτο. Εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστόν? Εμπιστεύεσαι την αγάπη Του? Εμπιστεύεσαι ότι σε αγαπάει και σε φροντίζει? Εμπιστεύεσαι ότι θέλει το καλό Του, το καλό Σου?
και ότι έχει ένα ευλογημένο Άγιο Ουράνιο σχέδιο για σένα προς ευλογίαν, ότι καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για σένα. Εμπιστεύεσαι ότι αν περπατήσεις σύμφωνα με τα λόγια Του, με τις εντολές Του, με το Ευαγγέλιο Του, η ευλογία στη ζωή σου θα είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Να εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστόν και τα λόγια Του. Και δεύτερον, να αγαπάς τον αδελφό σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε, όπως Αυτός τον οποίον έστειλε ο Θεός στη ζωή σου για να σε σώσει, σε αγάπησε. Και σε αγάπησε δίδοντας την ψυχή Του για σένα. Πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για σένα. Και θέλει να αγαπάμε αλλήλους. Και η Εκκλησία του Χριστού, το θέλημα του Θεού, αλλά και η προσευχή η δική μας, χρόνια τώρα, αλλά και σήμερα ακόμη, είναι να μας κάνει μια Εκκλησία αγάπης. Να μας κάνει μια οικογένεια γεμάτη από αγάπη. Και να μας κάνει ανθρώπους γεμάτους από αγάπη. Επαναλαμβάνω, η καρδιά σου είναι να είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού και από τα σπλάχνα του Χριστού. Η οικογένειά σου και στην οικογένειά σου να κυριαρχεί και να βασιλεύει η αγάπη του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά και αυτή τη μικρή εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός να είναι εκκλησία αγάπης, που να αγαπάμε όχι μόνο τους αδελφούς μας αλλά και τους εχθρούς μας, και αυτούς που μας βλάφτουνε, και αυτούς που μας ταλαιπωρούνε, μας κατηγορούνε, γιατί τότε υπάρχει μία υπόσχεση. Τότε όταν αγαπάς αυτούς που σε ταλαιπωρούνε, ο Θεός σου χρωστάει χάρη. Θα απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού στη ζωή σου. Εκκλησία αγάπης, να κυριαρχεί αγάπη. Οικογένεια που να κυριαρχεί αγάπη. Ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Η γυναίκα να αγαπάει τον άντρα της όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Οι γονείς να αγαπάνε τα παιδιά τους όπως ο πατέρας μας εμάς. Και τα παιδιά να αγαπάνε τον πατέρα και τους γονείς τους όπως η Εκκλησία, τα παιδιά του Θεού αγαπάνε τον πατέρα. Μια οικογένεια που να κυριαρχεί η αγάπη. Και μια καρδιά που να βασιλεύει η αγάπη. Να πλημμυρίζει η αγάπη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η επιθυμία μας και αυτό το στόχο θέλει ο Θεός να βάλουμε σήμερα. Ένα στόχο δόξας. Γιατί αυτός ο στόχος έχει εξουσία. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος εγεννήθη από το Θεό δεν πράττει αλλά ούτε και μπορεί να πράξει την αμαρτία. Γιατί? Γιατί μέσα του, επειδή αναγεννήθηκε, κατοικεί το σπέρμα του Θεού που είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά και κατοικεί και ο ίδιος ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Όμως το ότι αναγεννηθήκαμε, το ότι ακόμη βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο, το ότι ακόμη βαφτιστήκαμε εν ύδατι στο όνομα του Χριστού, αυτό δεν αποδεικνύει ότι είμαστε αληθώς τέκνα Θεού. Αληθώς τέκνα Θεού αποδεικνύεται ότι είμαστε εάν πράττομεν τη δικαιοσύνη του Θεού και αγαπάμε τον αδελφό μας. Αλλιώς πλανούμε τους εαυτούς μας και πλανούμε και τους άλλους λέγοντας ότι είναι ή είμαστε παιδιά Θεού. Παιδιά Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είμαστε μόνο όταν πράττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλιώς έχουμε το όνομα αλλά δεν έχουμε τη χάρη. Έχουμε το όνομα ότι είμαστε ζωντανοί αλλά είμαστε μέσα στο σκοτάδι. Εάν δεν πράττουμε τη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι η απόλυτος υπακοή και υποταγή στο θέλημα του Θεού, δηλαδή είμαστε δικαιωμένοι δια της πίστεως στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και περπατάμε κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού, ή τουλάχιστον επειδή είμαστε αδύναμοι και δεν είναι εύκολο, η πρόθεσή μας και ειδικότερα και σημαντικότερα η εξήτησή μας
είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί ο Χριστός μας βεβαιώνει ότι πρέπει να ζητάμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και όλα τα άλλα θα μας προσθεθούν. Εάν λοιπόν η εξήτησή μας και η πρόθεσή μας είναι να ζητάμε τη δικαιοσύνη του Θεού και να αγαπάμε τον αδελφό μας, τότε, γιατί δεν είναι εύκολα αυτά, θα τολμούσα να πω ότι δεν είναι απλώς δύσκολα, είναι αδύνατον για τον άνθρωπο να περπατάει ακριβώς κατά πάντα, πάντοτε στη δικαιοσύνη του Θεού και να αγαπάει πολύ με όλη του, σαν τον εαυτό του, τον πλησίον του και ιδίως τον αδελφό του, με την αγάπη που μας αγάπησε ο Χριστός. Δεν είναι εύκολο. Ούτε απλώς δύσκολο. Είναι αδύνατον. Γι' αυτό και ο Θεός λέει, καθένας που προσέρχεται στον Θεό όπως σήμερα εμείς, πρέπει να γνωρίζει, όχι να πιστεύει, να ξέρει με τα βεβαιότητος, να έχει επίγνωση, ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Αυτό λοιπόν είναι η προτροπή, η συμβουλή του Θεού σήμερα για μια απόλυτα ευλογημένη ζωή, την οποία μας υπόσχεται ο Θεός με ελπίδα βεβαία και ασφαλή και με ισχυρά παρηγορία, ότι και ευλογών θα μας ευλογεί και πληθύνων θα μας πληθύνει και οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες είναι για όλους μας, αν εξητούμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, μέσα από το Λόγο και μέσα στο Λόγο του Θεού και ιδιαιτέρως μέσα στο ταμείο μας και στην προσωπική μας προσευχή, εξητούμε τη δικαιοσύνη του Θεού, τη Βασιλεία του Θεού και τον αγαπόμεν αλλήλους όπως ο Χριστός μας αγάπησε και τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Είναι, αδελφοί αγαπητοί, το μεγαλύτερο μυστικό που μπορεί να μας αποκαλύψει ο Θεός στην προσωπική μας ζωή. Και επιτρέψτε μου να το επαναλάβω μια φορά. Εάν θέλεις η ζωή σου να είναι μέσα στα βάθη του Θεού, αν θέλεις η προσευχή σου να είναι εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου, αν θέλεις η αγάπη του Θεού να πλημμυρίζει την καρδιά σου, την οικογένειά σου και την εκκλησία που σε πρόσθεσε ο Χριστός, τότε δεν έχεις παρά τόσο απλά να γνωρίσεις ότι ο Θεός γίνεται και είναι μισθαποδότης σε αυτούς που εξητούν κατά το θέλημά Του. Τη δικαιοσύνη, τη Βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού και το να αγαπάμε αλλήλους καθώς Αυτός μας αγάπησε. Τόσο εύκολο, αλλά τόσο τρομακτικά σημαντικό. Τόσο εύκολο, αλλά προϋποθέτει πρώτον ταύτα μελέτα και εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά σε όλους τους ανθρώπους η προκοπή σου, και δεύτερον προσευχή, προσωπική διαπραγμάτευση με τον Κύριό σου τον Ιησού Χριστό. Εκεί είναι το κρυπτό που θα σου αποκαλύπτει το Πατέρας και θα κάνει χάρη κατά το χρέος του που έχει αναλάβει, επειδή αγαπάς και τους εχθρούς σου, ή εξητάς τουλάχιστον να αγαπάς και τους εχθρούς σου και να προσεύχεσαι για αυτούς. Και τότε δεν θα μοιάσεις τον Κάιν, του οποίου τα έργα ήταν πονηρά, γι' αυτό και σκότωσε τον αδελφό του, επειδή τα έργα του ήταν δίκαια, γιατί τα έργα σου θα είναι δίκαια. Γι' αυτό θα μοιάζεις τον Άβελ, γιατί θα περπατάς εν δικαιοσύνη, στη δικαιοσύνη του Θεού, και θα αγαπάς όχι με λόγια, με λόγο και με γλώσσα, όχι με λόγο ανθρώπινο, αλλά με αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού, και ούτε με γλώσσα, αλλά με έργα πίστεως, δικαιοσύνης και αγάπης. Και τότε θα είσαι βέβαιος ότι είσαι παιδί Θεού
και σε έχει μεταφέρει ο Θεός από το σκοτάδι στο φως. Και αν η καρδιά σου και η καρδιά η ανθρώπινη μας κατακρίνει κάποιες φορές για τις αδυναμίες μας, για τα λάθη μας και για τις αμαρτίες μας ακόμη, ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας. Ώστε επειδή αγαπώμεν τους αδελφούς μας και τους εχθρούς μας και ζητάμε τη δικαιοσύνη του Θεού, αν και δεν τα καταφέρνουμε, αλλά εξητάμε με πίστη, με αλήθεια, με αγάπη, με όλη μας την καρδιά, τότε ο Θεός θα μας δώσει αυτή την παρησία που χρειαζόμαστε απαραίτητος στην προσευχή μας και στη σχέση μας με το Θεό, ώστε ό,τι ζητάμε να λαμβάνουμε από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, δηλαδή να είσαι ένας άνθρωπος όχι μέσα από τον κόσμο αυτό, αλλά και ένας χριστιανός, όχι συνηθισμένος χριστιανός, ένας χριστιανός ιδιαίτερος που απολαμβάνει και τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη βεβαιωμένη σωτηρία του, αλλά και τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, σύμφωνα με τον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Και τότε, αγαπητοί μου φίλοι, θα απολαμβάνουμε το μεγαλείο της υπόσχεσης του Θεού να κατοικεί με τα βεβαιότητος ο Θεός μέσα σε οστράκινο σκεύος. Η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού, ο ίδιος ο Δεσπότης, ο μόνος Θεός και Δεσπότης που κατοικεί την αιωνιότητα και φως απρόσιτο, θα κάνει το σώμα σου ναό του, και αυτός καθώς είναι φως, το φως σου θα είναι υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Και καθώς ο Θεός είναι αγάπη, τότε μέσα σου θα κατοικεί τετελειωμένη η αγάπη του Θεού. Και όταν η αγάπη του Θεού θα είναι τελεία, τότε ο φόβος θα φεύγει μακριά από τη ζωή σου. Γιατί η τελεία αγάπη μόνο μακριά διώχνει το φόβο. Να λοιπόν, ο άνθρωπος τον οποίον σκιαγραφεί σήμερα ο Λόγος του Θεού και πιστεύουμε δια Πνεύματος Αγίου για να είναι το πρότυπο του χριστιανού που δεν είναι άλλος από τον Χριστό. Η τελεία αγάπη κατοικούσε μέσα στο Θεό, το πλήρωμα της θεότητος κατοικούσε μέσα στο Θεό, δηλαδή μέσα στο Χριστό, δηλαδή εν σωματική μορφή περπάτησε ο ίδιος ο Θεός επί της γης. Εν σωματική μορφή περπάτησε ο ίδιος ο Θεός μέσα στη γη. Ο Θεός πλήρης χάριτος και αληθείας. Και τα έργα που έκανε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς δεν τα έκανε αυτός, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Και τα λόγια που έλεγε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς δεν τα λέγε αυτός, αλλά ο Θεός. Και όπως ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστόν σε σένα, έτσι και ο Χριστός θέλει και προτίθεται να αποστείλει εσένα στους άλλους, κατοικώντας ο ίδιος ο Θεός μέσα σου, ώστε και πάλι εν σωματική μορφή το απόβγασμα της δόξης του Θεού, ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού, η εικόν του Θεού του αοράτου εν σωματική μορφή να κατοικεί μέσα σου και να διακονεί στη ζωή αυτή, στη γη αυτή. Πρώτον στον εαυτό σου, ύστερα στην οικογένειά σου, στη συνέχεια στη συγγένειά σου και στο περιβάλλον σου. Και όχι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο να σώζεις τον εαυτό σου, αλλά και πάντα στους ακούοντας εσένα που ο Θεός θα φέρνει, όπως
Στο μέλι πλησιάζουν οι μέλισσες. Ο Θεός θα φέρνει. Και τότε θα είσαι ένα σκεύος εκλογής του Θεού. Ένδοξο. Μέσα από το οποίο θα αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού, η βασιλεία των ουρανών και το σημαντικότερο απ' όλα, κατά τη διαταγή του Χριστού θα φέρνεις καρπό πολύ και ο καρπός σου θα μένει και έτσι θα δοξάζεις τον Πατέρα στον ουράνιο. Αγαπητά μου αδέλφια, είπαμε για μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Και με τη χάρη του Χριστού επαναλαμβάνω, για μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, που όλα ξεκινάνε με την απλότητα της σχέσης σου πρώτον με τους ανθρώπους και δεύτερον με το Θεό. Και πριν τελειώσουμε θέλω να επαναλάβουμε αυτούς τους πνευματικούς νόμους που εξασφαλίζουν στη ζωή του καθένα μας τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Πρώτον, εάν εκβάλεις εκ μέσου σου κάθε καταδυνάστευση, νεύρα, αγριάδα, θυμό, κραυγή. Δεύτερον, κάθε απειλή και εκφοβισμό. Και αν αποβάλεις τρίτον, ματαίους λόγους, πονηριά και υποκρισία και ταυτόχρονα εξητήσεις την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά σου ώστε να καλύπτεις τις ανάγκες αυτών που σε έχουν ανάγκη, τους πεινώντας, είτε είναι αδελφοί σου, είτε είναι πλησίον σου, είτε είναι εχθροί σου. Και τέλος, να ευχαριστείς και να παρηγορείς κάθε έναν τεθλιμένο που ο Κύριος σου φέρνει δίπλα σου, είτε είναι αδελφός σου, τον οποίον θα αγαπάς όπως ο Χριστός σε αγάπησε, είτε είναι πλησίον σου, τον οποίον θα αγαπάς από τον εαυτό σου, είτε είναι εχθρός σου, τον οποίον θα αγαπάς για να απολαμβάνεις τη χάρη του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι αυτές είναι οι προϋποθέσεις στη σχέση μας με τους ανθρώπους που βάζει ο Θεός γύρω μας. Και δεύτερον, στη σχέση σου με το Θεό. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, όπως την είπαμε, αλλά και τον αγιασμό ενώπιον του Θεού. Και τότε θα δεις το πρόσωπο του Θεού. Και τότε θα απολαμβάνεις τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και την αγάπη του Θεού και τον Θεό να κατοικεί μέσα σου. Και η αγάπη μέσα σου θα είναι τελεία. Ο καρπός σου θα είναι πολύς. Ένδοξος. Θα μένει. Και εσύ θα είσαι ένα στέρι που θα διαφέρει από τα άλλα στέρια κατά τη δόξα. Και εδώ στη ζωή αυτή, αλλά και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αγαπητά μου αδέλφια,